Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα, το οποίο νομίζω μας αφορά όλους. Και θα μπει οπωσδήποτε στο playlist κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Έλαβα ένα email από έναν νεαρό άνδρα που παρακολουθεί το κανάλι μας, ο οποίος έχει βάλει από μόνος του τίτλο «Τα πρέπει και τα στερεότυπα, πώς επηρεάζουν και κρίνουν αποφάσεις στη ζωή μας». Αγαπητή κυρία Πετρίδου, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Μέσα από το κανάλι σας έχω κάνει ένα βήμα, ίσως και αρκετά περισσότερα, στον τομέα της ψυχοεκπαίδευσης. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ύστερα από προσωπικό χωρισμό και γενικά νιώθω ότι αρκετές ατελείες μου, αν δεν τις έχω διορθώσει, σίγουρα τις έχω εντοπίσει. Χαίρομαι πάρα πολύ να συναντώ άνδρες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ψυχοεκπαίδευση, οι οποίοι πηγαίνουν στη ψυχοθεραπεία, γνωρίζω αρκετού, αλλά χαίρομαι να συναντώ και άλλους και οι γυναίκε χαίρομαι να συναντώ, αλλά επειδή συνήθω οι άντρε είναι λίγο διστακτικοί λόγω κοινωνικών στερεότυπων και πρέπει, είναι ευχάριστο ότι αρκετοί από εσά κάνετε τα βήματα. Επίση, έχω βοηθηθεί να αντιλαμβάνομαι κόκκινε σημαίε και διάφορε αδιάγνωστε καταστάσει, θέματα που ούτε καν φανταζόμουν ότι υπάρχουν. Άρα, κάτι κάνουμε καλά σε αυτό το κανάλι. Χαίρομαι. Προσωπικά σας οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη σημαντική βοήθεια που μας παρέχετε. Εγώ ευχαριστώ σε διάφορα βίντεο σας, αποσπασματικά αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται για διάφορα στερεότυπα και πώς επηρεάζουν τη ζωή μας. Δεν κατάφερα να βρω ολοκληρωμένο βίντεο όμως. Θα πρότεινα, αν το κρίνετε σημαντικό, να ασχοληθείτε με αντίστοιχο θέμα. Προτάσεις όπως «Παντρέψου γιατί θα μείνει στο ράφι» ή και στα δικά σου μια άλλη πρόταση που μου γράφει μια φίλη ότι τις λένε φίλοι και γνωστοί ενώ ξέρουν ότι δεν θέλει να παντρευτεί. Πρέπει να χτίσει σπίτι, άσχετα ασχέτω αν θα χρωστά μια περιουσία. Πρέπει να αγοράσει ακριβά αυτοκίνητο κτλ. Κοινωνικά στερεότυπα. Να παντρευτεί, να χτίσει σπίτι, να αγοράσει ακριβά αυτοκίνητο, να κάνει παιδί κλπ. Και 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 Αυτά τα πρέπει που μα λέει η κοινωνία. Επίση, ένα πρέπει μου βασανίζει. Πρέπει να κάνει παιδί. Τα παιδιά είναι ευτυχία χωρίς κανείς να μας λέει τις δυσκολίες που φέρνει ένα παιδί και το πόσο αλλάζει στη ζωή μας. Βεβαίω, κανείς δεν τα λέει αυτά. Έχω λάβει ένα mail, δύο mail πρόσφατα από δύο γυναίκες που μου ζητάνε να κάνω ένα βίντεο για τις πραγματικές δυσκολίες της μητρότητας. Και αν και έχουμε κάνει και άλλες φορές παρόμοια βίντεο και αν και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» καταγράφω τις ρεαλιστικές δυσκολίες της μητρότητας, μια από τις επόμενες μέρες θα φτιάξω και εκείνο το βίντεο. Όντα δάσκαλο στον επαγγελματικό τομέα, όσο περνά ο καιρό, τόσο το αντιμετωπίζω με φόβο. Μια και όσα βλέπω, με κάνουν να έχω δεύτερε και τρίτε σκέψει. Μεγαλώνοντα, αντιλαμβάνομαι ότι τα παιδιά θέλουν, αντλούν ενέργεια, κάτι που σε βάθο χρόνου, εξαντλεί. <laughs> Όχι σε βάθος χρόνου εξαντλεί. Όχι μόνο σε βάθο χρόνου, από τι πρώτε μέρε εξαντλεί. Όχι μόνο σε βάθο χρόνου. Προσωπικά στα 37 μου χρόνια, όντω ήδη μια φορά παντρεμένο από ένα γάμο που εγώ έφυγα. Όχι επειδή δεν ήταν καλή η πρώην σύζυγο, σα ίσα ήταν πολύ καλή κοπέλα, αλλά σύντομα πριν έρθουν τα παιδιά, είχα την οξυδέρκεια να πω: Φτάνει, να τα μαζέψω και να φύγω. Άφησα πίσω ένα πεθερό με αρκετά χρήματα και γύρισαν αρκετοί να μου πούν: Πού αφήνει έτσι πεθερό με τόσα χρήματα. Να έπρεπε να μείνει στο γάμο γιατί είχε πεθερό πολλά χρήματα. Ωραία, ωραίο σκεπτικό. Δυστυχώ όμω είναι ένα σκεπτικό το οποίο υπάρχει. Δηλαδή θα ήμουν πιο μάγκα αν ήμουν 40 με δύο παιδιά και δύο γκόμενε επειδή δεν περνούσα καλά. Ή μήπω αυτοί που στα έλεγαν αυτά έτσι ζουν τη ζωή του. Πόσο κόσμο παντρεύεται από τα 20-25 επειδή πρέπει. Λένε πρέπει να παντρευτείτε για το τι θα πει ο κόσμο. Πρέπει, πρέπει, πρέπει. Αντιλήψει παλαιότερο χρόνων που ακόμα ταλανίζουν τι σκέψει και τι αποφάσει μα. Για να ξεκαθαρίσω, δεν μεγάλωσα έτσι. Ήμουν, είχα μεγαλώσει σε μια μεγάλη πόλη μέχρι 27 ετών και την τελευταία δεκαετία ζω σε μια μικρότερη περιοχή, πιο συντηρητική. Φυσικά δεν φταίει ο τόπο, αλλά θεωρώ ότι όσο πιο κλειστή η κοινωνία, τόσο και πιο στενά τα μυαλά. Έλαμουν και η Κυπριακή κοινωνία είναι μικρό τόπο και η επαρχία στην Ελλάδα είναι μικρό τόπο και είναι και τα μυαλά στενά. Όχι δηλαδή ότι στι μεγάλε πόλει δεν μπορεί να συναντήσει στενό ανθρώπου και εκεί μπορεί βασιλεύει το δίθεν, αρκετός κόσμος με καταθλιπτική συμπεριφορά. Και όλα αυτά γιατί, επειδή πρέπει, πρέπει, πρέπει. Και λέει, σημειώνει εδώ ότι και η Κύπρος και η Ελλάδα έχει ψηλά ποσοστά κατάθλιψης, παρόλο που είναι χώρε με ψηλή ηλιοφάνεια. Μήπως είναι η κοινωνία μας που φταίει και αυτά τα κοινωνικά πρέπει και τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικές επιβολές προκαλούν τους ανθρώπους να παθαίνουν κατάθλιψη. Αν κρίνετε ενδιαφέρον το θέμα, θα χαρώ πολύ να το δω. Σίγουρα θα το δω, μια και είσαστε μια πανέμορφη νότα στην καθημερινότητά μου που θεωρώ ότι μόνο θετικά μου προσφέρει. Χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Εύχομαι για εσά ολόψυχα τα καλύτερα. Και κατά βάθο ζηλεύω την αλλαγή τη ζωή σα, το ξεσπίτωμα και το ότι τα φέρατε όλα τούμπα για κάτι καλύτερο. Για την ακρίβεια, θαυμάζω αυτή σα την απόφαση και δυναμικότητα με ειλικρινή εκτίμηση. <laughs> να θαυμάζει τώρα και τότε τα ξανάφερε όλα τούμπα και πέστρεψα πίσω στη βάση μου. Η ζωή είναι, μια συνεχή είναι ένας συνεχής αγώνας, η ζωή είναι μια συνεχής προσπάθεια για να την κάνουμε καλύτερη. Διαφορετικά δεν ζούμε, διαφορετικά κάνουμε μόνο όσα μας λέει η κοινωνία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην έχεις σχέση, να μην είσαι παντρεμένος, να μην έχεις φίλους, να μην έχεις όλα αυτά τα κοινωνικά και υλικά αγαθά που σου υπόσχεται η κοινωνία όταν σου λέει πρέπει, 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 πρέπει. Και ,τι είναι αυτό που είναι πολύ χειρότερο, να χάσεις τον εαυτό σου μέσα σε προβληματικές καταστάσεις, μέσα σε τοξικές σχέσεις, μέσα σε νεκρούς γάμους μέσα σε ναρκισιστικές τοξικές φιλίες, να χάσεις τον εαυτό σου και να κερδίσεις τον κόσμο. Να κερδίσεις δηλαδή την κοινωνική αποδοχή. Άσε που δεν είναι και εύκολο για τον οποιονδήποτε να κερδίσει την κοινωνική αποδοχή, γιατί αυτή η ιστορία με τα πρέπει και με τα στερεότυπα δεν έχει τελειώμα. Όσο και να προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα κατά πως πρέπει, Πάντοτε θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα σε κατακρίνουν, εκτό από που θα σε λογοκρίνουν, θα σε κατακρίνουν κιόλα και θα βρουν κάτι στραβό να πούν. Η κυπριακή κοινωνία και η ελληνική κοινωνία είναι κοινωνίε εξαιρετικά παρεμβατικέ. Έχουν αρκετά καλά οι κοινωνίε μα και η κυπριακή κοινωνία και η ελλαδική κοινωνία. Γενικά η ελληνική κοινωνία έχει αρκετά καλά, όπω το γεγονό ότι είναι πιο στενή η οικογενειακή δεσμή στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως το γεγονός ότι η ευρύτερη οικογένεια υπάρχει ακόμη, ο θεσμός της εκτεταμένης οικογένειας, όμως έχει και αρκετά αρνητικά χαρακτηριστικά. Ένα από τα οποία είναι ο έντονος κοινωνικός έλεγχος και το γεγονός ότι νιώθουν όλοι οι περισσότεροι ότι είναι υποχρεωμένοι ή έχουν και το δικαίωμα να ελέγχουν τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και να τους επιβάλλουν και να τους υποβάλλουν πώς να ζουν τις ζωές τους. Άρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσοι άνθρωποι δεν έχουν ισχυρές εσωτερικές αντιστάσεις για να αντιστέκονται στα πρέπει των άλλων και στις επιβολές και τις υποβολές των άλλων, να βρίσκουν τους αυτούς τους σε καταστάσεις που να μην είναι καλά, σε δουλειές που δεν τους αρέσουν, σε σχέσεις που δεν τους εκφράζουν, σε φιλίες οι οποίες είναι καταπιστικές και συμφεροντολογικές και γενικότερα όποιος ακολουθεί τα πρέπει της κοινωνίας άκρητα όποιος εκτελεί κοινωνικές εντολές χωρίς να τις περνάει από την προσωπική του κρίση και να κάνει στο τέλος της ημέρας τη δική του προσωπική επιλογή να βρεθεί να είναι δυστυχής. Όπως είπα και προηγουμένως υπάρχει κάτι χειρότερο από το να μην έχεις φίλους, να μην έχεις ε, σχέση, να μην έχεις γάμο, να μην έχεις σπίτι, να μην έχεις αυτοκίνητο. Υπάρχει κάτι χειρότερο και αυτό είναι το να μην έχεις εαυτό. Να χάσεις τον εαυτό σου, να χάσεις το ποιος πραγματικά είσαι, να χάσεις τη βαθιά σύνδεση με τον εαυτό σου και να ζεις μια ζωή δανική. Για να εξηγηθώ, με αυτά που λέω δεν σημαίνει ότι εννοώ ή ότι κανεί δεν πρέπει να παντρεύεται. Κανεί δεν πρέπει να φτιάχνει ερωτικέ σχέσει. Κανεί δεν πρέπει να αγοράζει ένα σπίτι. Κανεί δεν πρέπει να αποκτά ένα αυτοκίνητο. Κανεί δεν πρέπει να προσπαθήσει να αποκτήσει φίλου. Όχι, καμία σχέση. Αυτό που λέω είναι ότι ό,τι κάνουμε και ό,τι επιλέγουμε να το κάνουμε επειδή μας εκφράζει εμάς, να το κάνουμε επειδή θα ικανοποιήσουμε τις δικές μας προσωπικές ανάγκες και τις δικές μας επιθυμίες. Για να το πω καλύτερα, θα καλύψουμε τις δικές μας προσωπικές ανάγκες και θα ικανοποιήσουμε τις δικές μας προσωπικές επιθυμίες. Για να αντισταθούμε στην επιβολή και υποβολή της κοινωνίας για το πώς να ζήσει ο καθένας τη ζωή του, χρειάζεται να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό εαυτό, ένα υγιές ισχυρό εγώ πολλές φορές υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά στον υγιή εγωισμό. Ο εγωισμός πολλές φορές θεωρείται ως κάτι αρνητικό. Ένας άνθρωπος να αγαπάει τον εαυτό του, να γνωρίζει ποιος είναι και να υποστηρίζει τα θέλω του. Και να υποστηρίζει τα ναι του και να υποστηρίζει τα όχι του. Πολλές φορές αυτό συγχέεται με τον εγωκεντρισμό και τον αρκισισμό. Δεν έχουν όμως καμία απολύτως σχέση. Και πιστεύω ότι πολύ ρόλο σε αυτή την παρανόηση έπαιξε και η θρησκεία και η λανθασμένη ε, μετάφραση της θρησκείας όσον αφορά στην ταπείνωση και την αμαρτία του εγωισμού. Ο εγωισμός, ο υγιής εγωισμός είναι απαραίτητος για την οικοδόμηση μιας υγιούς προσωπικότητας που με τη σειρά της αυτή η υγιής προσωπικότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δόμηση υγιών ανθρωπίνων σχέσεων χωρίς υγιή αυτοαγάπη, χωρίς να αγαπάμε και να εκτιμούμε εμεί οι τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σχετιστούμε επί, με ισότιμους όρους, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Είναι απαραίτητο να χτίσουμε εγωισμό, υγιή εγωισμό. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό. Ένας καλός δρόμος για να το επιτύχουμε αυτό είναι ο δρόμος της αυτοβελτίωσης, της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Πολλές φορές οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές, όταν συναντάμε ένα νέο θεραπευόμενο, αυτό που μας ζητάτε στην πραγματικότητα να κάνουμε, αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που απευθύνεται σε μας να καταλάβει τον εαυτό του, να καταλάβει τη σχέση που έχει ο ίδιος ο θεραπευόμενος με τον εαυτό του και να θεραπεύσει στην ουσία τη σχέση του με τον εαυτό του. Και η σχέση μας με τον εαυτό μας βάλεται από όλε εκείνες τις αρνητικές παρεμβολές, τις τοξικές παρεμβολές που έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μας φτιάξουν κάτι που είναι όπως το θέλουν οι ίδιοι, όπως νομίζουν ήδη πως είναι το σωστό και αγνοούν την ανθρώπινη μας ελευθερία, δεν σέβονται τη διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και προσπαθούν να επιβάλλουν και να υποβάλλουν στον κάθε άνθρωπο το δικό τους τρόπο σκέψης. Αυτοί οι κάποιοι μπορεί να είναι φροντιστέ ενός νέου ανθρώπου, οι γονεί ενός νέου ανθρώπου, οι δάσκαλοι ενός νέου ανθρώπου και η ομάδα των συνομιλίκων ενός νέου ανθρώπου. Δυστυχώς, ο παραδοσιακός τρόπος ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών και στην Κύπρο και στην Ελλάδα σε πολλά σημεία χωλαίνει ως προς το σεβασμό της διαφορετικότητας του κάθε παιδιού. Ακόμη και οι γονείς οι οποίοι είναι υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά τους ή οι γονείς οι οποίοι δίνουν πολλές παροχές στα παιδιά τους, πολλά υλικά αγαθά ή πολλές ελευθερίες, δεν ε, καταφέρνουν να εντοπίσουν, να συνειδητοποιήσουν, να αποδεχτούν, να σεβαστούν και να τιμήσουν τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού. Αν μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον στο οποίο σου υποδεικνύεται ποιο είσαι, και δεν σε αφήνει το περιβάλλον αυτό να ανακαλύψεις ποιο είσαι, να αγαπήσεις ποιο είσαι και να είσαι η καλύτερη εκδοχή αυτού που είσαι, τότε είναι αναμενόμενο μεγαλώνοντας να χάσεις τον εαυτό σου, να χάσεις την υγιή σχέση με τον εαυτό σου και να αποκτήσεις ένα δύναμο εγώ, το οποίο να υποτάσσεται στις επιθυμίες, στις υποβολές, αλλά και στις επιβολές άλλων ανθρώπων που μπορεί να είναι σημαντικοί για σένα σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής σου. Ένας έφηβος, για παράδειγμα, ο οποίος δεν έχει ισχυρό εγώ και ο οποίος δεν έχει μεγαλώσει με έγνοια ούτω ώστε να σχηροποιηθεί η σχέση του με τον εαυτό του, να εκτιμήσει και να αγαπήσει τον εαυτό του, πολύ πιο εύκολα θα παρασυρθεί από τις παρενέσεις της ομάδας των συνομιλίκων για να ακολουθήσει ένα τρόπο ζωής ο οποίος να μην είναι ταιριαστό με το ποιο πραγματικά είναι. Και μεγαλώνοντας αυτός ο έφηβος θα επηρεάζεται αντιστύχος από τα πρέπει και τα στερεότυπα τη κοινωνία και των οποιονδήποτε εκπροσώπων τη κοινωνία συναντήσει στο διάβα του. Ποιο είσαι, είσαι αυτό που θέλουν οι άλλοι, είσαι αυτό που θέλει η κοινωνία, ή είσαι αυτό που είσαι. Είναι μεγάλη υπόθεση η αυτογνωσία και η αυτεπίγνωση. Είναι μεγάλη ιστορία για τον καθένα από μας για να μπορέσουμε να ...εξηγειάνουμε ψυχικά και συναισθηματικά αλλά και σωματικά τη ζωή μας γιατί η ψυχική υγεία α, έχει ως αποτέλεσμα και η ισορροπία και η ελευθερία του πνεύματος έχει, αποτε έχει θετικά αποτελέσματα και στη σωματική υγεία ενός ανθρώπου... ...και για να μπορέσουμε να ζήσουμε μια ζωή υγιή, μια ζωή χαρούμενη, μια ζωή ελεύθερη, να μάθουμε ποιοι είμαστε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να εκτιμήσουμε και να εκτιμούμε τον εαυτό μας. Μεγάλη υπόθεση, εξαιρετικά μεγάλη υπόθεση η ανθρώπινη πνευματική ελευθερία. Μεγάλη υπόθεση να είμαστε ο εαυτός μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να μην προδίδουμε τον εαυτό μας ακολουθώντας τις επιβολές ή τις υποβολές του καθενός, τα κοινωνικά στερεότυπα, και τις προκαταλήψεις, τα πρέπει και τα μη. Όταν ο άνθρωπος καταφέρει με πολύ προσωπική δουλειά, με την εξάσκηση της αυτογνωσίας, με την ψυχοεκπαίδευση, με την ψυχική ενδυνάμωση και με την ψυχοθεραπεία, να αποκτήσει την προσωπική του ελευθερία, την οποία προσωπική ελευθερία δεν μπορεί να την έχει κανείς ο δεν έχει ένα υγιές ισχυρό εγώ. Όταν ο άνθρωπος καταφέρει να αποκτήσει την προσωπική του ελευθερία, τότε δεν θα είναι πλέον ευάλωτος σε τέτοιες προτροπές. Πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει να αγοράσεις σπίτι, πρέπει να αποκτήσεις ακριβό αυτοκίνητο, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο και στα δικά σου, πρέπει οπωσδήποτε να είσαι σε ερωτική σχέση, δεν πρέπει να είσαι μόνος σου, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις φίλους φίλοι να είναι και ό,τι να είναι προκειμένου να μην αντιμετωπίσει τη μοναξιά σου και γενικώ όλα αυτά τα πρέπει τα οποία μας καταλήγουν στο να γινόμαστε θλιβερά ανθρωπάκια τα οποία δεν έχουν εαυτό, δεν έχουν τον εαυτό τους, δεν κατέχουν τον εαυτό τους. Όταν δεν κατέχεις τον εαυτό σου, τότε έχεις όχι μόνο ανελευθερία, αλλά και πλήρη ψυχική και πνευματική αδυναμία. Ξαναλέω ότι δεν είναι κακό πράγμα να έχουμε υγιείς σχέσεις. Είναι θεμητό και επιθυμητό να έχουμε υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι άσχημο πράγμα. Ότι είναι κακό πράγμα να παντρευτεί κάποιο. Ούτε είναι κακό πράγμα κάποιο που έχει την κλίση και την κλίση και την κλίση με ήτα και την κλίση με γιώτα να γίνει γονιός. Δεν είναι καθόλου κακό πράγμα κάποιο αν θέλει να αποκτήσει ένα σπίτι, να αποκτήσει ένα σπίτι ή αν θέλει να έχει αυτοκίνητο, να έχει ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι κακά τα υλικά άγαθα, τα κοινωνικά άγαθα και δεν είναι κακές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό το οποίο είναι επικίνδυνο είναι να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις για τη ζωή μας, βασισμένη στην κοινωνική πίεση και καταπίνοντας αχώνευτα τα κοινωνικά πρέπει και τα κοινωνικά στερεότυπα. Μεγάλη υπόθεση ελευθερία. Πολύ σπουδαία υπόθεση ελευθερία. Γιατί η πνευματική και ψυχική ελευθερία σημαίνει οπωσδήποτε η υγιή σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με τον πυρήνα του. Το εύχομαι αυτό για όλους μας. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, γιατί όπως έχω πει και προηγουμένως, μας σαμποτάρει η διαπαιδαγώγηση μας. Μα σαμποτάρει και η εκπαίδευση που έχουμε δεχτεί. Μα σαμποτάρει και η pop κουλτούρα σε αυτό. Μα υπάρχουν χίλιε μύριε δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια μα να αποκτήσουμε υγιή σχέση με τον εαυτό μα και να ενδυναμώσουμε τον εσωτερικό μα ψυχικό κόσμο. Πάρα πολλέ δυσκολίε. Και επειδή τι τελευταίε μέρε εδώ στο κανάλι έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για τον αρκισισμό, για την ψυχική κακοποίηση ε, και αυτές τις έννοιες που έχουν να κάνουν με την επιβολή του ενός ανθρώπου προς τον άλλον. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις γύρω από το τι ε, αποτελεί υγιό, υγιή τρόπο σχετίζεσθε, τι είναι μια υγιή σχέση και τι είναι μια σχέση που δεν είναι υγιής που είναι τοξική, που είναι κακοποιητική. Εύχομαι σε όλους μας να καταφέρουμε να επιτύχουμε την πνευματική μας ελευθερία. Φιλιά!